Σήμερα το απόγευμα στην Αθήνα, στο Σύνταγμα και σε πολλές άλλες πόλεις της χώρας, χιλιάδες εργαζόμενοι, νέοι και νέες, θα δώσουν αποφασιστική απάντηση. Θα καταδικάσουν και θα καταψηφίσουν μαζί με το ΚΚΕ την κατάπτυστη Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία για τις στρατιωτικές βάσεις. Τη συμφωνία που ετοίμασε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τους Αμερικανούς και το θράσος να τη φέρνει για επικύρωση στη Βουλή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Απαιτούμε να αποσυρθεί αυτό το έκτρωμα και να ξέρετε ότι δεν θα νομιμοποιηθεί ποτέ στη συνείδηση του λαού μας και των παιδιών του. Ο αγώνας θα συνεχιστεί, γιατί η Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία για τις Βάσεις είναι καθοριστικός κρίκος στη βαθιά εμπλοκή της Ελλάδας στους υπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις. Βάζει τη χώρα και το λαό σε τεράστιους κινδύνους. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση έδωσε και την ψυχή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σφιχταγκαλιάστηκε με τον Αμερικανό πρέσβη Πάιατ, με τον Τραμπ, με το Αμερικάνικο Επιτελείο. Συνυπόγραψε όλες τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ και σήμερα συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και είναι δεδομένος για τους υπεριαλιστές, όπως και η σημερινή κυβέρνηση. Ακόμα και οι πιο διστακτικοί εργαζόμενοι μπορούν να αντιληφθούν την παραπλανητική και ύπουλη συνθηματολογία του ΣΥΡΙΖΑ περί προοδευτισμού και να σκεφτούν πόσο αντιλαϊκή, αντιδραστική είναι η πολιτική που αποθεώνει την καπιταλιστική ανάπτυξη, τα συμφέροντα των μονοπωλίων και τις υπεριαλιστικές συμμαχίες. Η πολιτική που προσπάθησε να χτυπήσει τα αντιπεριαλιστικά αισθήματα του λαού μας και να πλασάρει ως αναγκαίες τις αμερικάνικες βάσεις στην Ελλάδα με δήθεν ισότιμους ή αμοιβαίους όρους και άλλα κακόγουστα αστεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναβάθμισε τη βάση της Ούδας. Αυτό το φρούριο του υπεριαλισμού στη Μεσόγειο, το φωνικό άντρο από το οποίο φορτώθηκαν πολλοί πύραυλοι που εκτόξευσαν τα αμερικάνικα αντιτορπιλικά υποβρύχια αεροσκάφη κατά των λαών του Ιράκ, της Συρίας, της Λιβύης. Δημιούργησε την Αμερικάνικη Μονάδα των μην επανδρομένων αεροσκαφών στη Λάρισα, ελικοπτέρων στο Στεφανοδίκιο, έδωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης για να προωθούνται νατοϊκά στρατεύματα. Τώρα υποκριτικά μίλησε για αναστολή της ψήφισης της συμφωνίας στη Βουλή, έχοντας κατά νου πως αυτές ήδη λειτουργούν, έχουν ενταχθεί στα νατοϊκά πολεμικά σχέδια κατά της Ρωσίας και του Ιράν. Τώρα προσπαθεί να παίξει με το παρόν. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αξιοποιεί τη στρατηγική σύμπλευση με το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ και τα άλλα αστικά κόμματα και φουλάρει τις μηχανές. Αυτό ζούμε σήμερα. Αναβαθμίζει το καθεστώς των αμερικάνικων βάσεων και ανοίγει το δρόμο να φυτέψουν όσες βάσεις θανάτου επιθυμούν οι Αμερικάνοι σε μονάδες του ελληνικού στρατού, δυναμώνοντας την πρόσδεσή του στις νατοϊκές δυνάμεις που υλοποιούν έναν εφιαλτικό σχεδιασμό με στόχο την περικύκλωση της Ρωσίας που αφορά ακόμα και το πρώτο πυρηνικό πλήγμα. Ετοιμάζεστε να εγκαταστήσετε πυρηνικά όπλα στον Άραξο και διαπράτετε έγκλημα με την αποστολή ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων σε πολεμικές εστίες στο εξωτερικό, γιατί είναι έγκλημα κατά του λαού η αποστολή ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Λιβύη, που διασταυρώνονται μεγάλα μονοπωλιακά και κρατικά συμφέροντα και μένεται μια πολύ σκληρή πολεμική αναμέτρηση. Είναι έγκλημα η στρατιωτική αποστολή στη Σαουδική Αραβία, η μεταφορά συστοικίας πυράβλων Πάτριων, που είναι αναγκαία για την άμυνα της χώρας και εσείς τη διαθέτετε σε συνεννόηση με τους Αμερικανούς σε μια χώρα που σκοτώνει το λαό της Ιεμένης και είναι έτοιμη για πόλεμο με το Ιράν.
Τι δουλειά έχουν ελληνικά πολεμικά πλοία στα στενά του Ορμούζ, χιλιάδες μίλια μακριά από τη χώρα μας, ή η φρεγάτα Σπέτσε στη γαλλική αρμάδα που εκτελεί αποστολή στην υπηρεσία του γαλλικού υπεριαλισμού. Αφήστε τα παραμύθια περί ειρηνευτικών αποστολών που δουλεύετε μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ και τα άλλα κόμματα. Παίζετε κορώνα γράμματα. Τη ζωή των αξιωματικών και στρατιωτών τους εξαναγκάζεται να πάνε σε υπεριαλιστικές εκστρατείες. Ο Υπουργός Άμυνας το είπε. Δώσαμε το αίμα μας δίπλα στους Αμερικανούς και θα το κάνουμε και στο μέλλον. Είναι μεγάλη πρόκληση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας σας καταγγέλει και σας προειδοποιεί. Αναλαμβάνετε τεράστιες ευθύνες και δεν θα ξέρετε πού θα κρυφτείτε. Καταλαβαίνετε τι σας λέμε. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ορμητήριο υπεριαλιστικών επιδρομών και παράλληλα σε μαγνήτη επιθέσεων αντιπίνων. Πέστε την αλήθεια στο λαό. Οι αμερικάνικες βάσεις στην Ελλάδα και οι αποστολές στο εξωτερικό είναι στο στόχαστρο ρώσικων και ιρανικών πυράβλων που θα χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση που εκτιμηθεί ότι τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια της Ρωσίας και του Ιράν. Η πολιτική σας είναι άκρος επικίνδυνη. Συμμετέχετε ενεργά στο πλευρό των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο σκληρό ανταγωνισμό με τη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν, για να υπηρετήσετε τα συμφέροντα της αστικής τάξης και τη γεωστρατηγική της αναβάθμιση, γιατί σε αυτή δίνεται λογαριασμό για να αρπάξει ένα κομμάτι της Λίας, να κατακτήσει νέα πεδία επενδύσεων και κερδοφορίας, όπως προβλέπει η εθνική γραμμή που προβάλλετε όλοι σας και δεν έχει καμία σχέση, μα καμία σχέση με τα λαϊκά συμφέροντα. Η κυβέρνηση, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ, υπολογίζει ως στρατηγικό σύμμαχο το Ισραήλ που πατάει στο λαιμό και δολοφονεί τον Παλαιστινιακό λαό. Μαζί πανηγυρίσατε για τον αγωγό EastMed που εμπλέκει την Ελλάδα σε ένα πλέγμα πολύ σκληρών υπεριαλιστικών αντιθέσεων για τους ενεργειακούς αγωγούς για να κερδίσουν τα μονοπόλια. Ο λαός μας πρέπει να καταδικάσει μαζικά το αισχρό σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών για το Παλαιστινιακό που διαιωνίζει την Ισραηλινή κατοχή και προειδοποιεί για τις υπεριαλιστικές διευθετήσεις που προωθούνται στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στο Κυπριακό. Κανείς δεν μπορεί να σφυρίζει αδιάφορα. Από το Δεκέμβρη του 2015 υπάρχει ομόφωνη απόφαση της Βουλής για αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους και η απόφαση αυτή επιβάλλεται να υλοποιηθεί άμεσα. Κύριοι της κυβέρνησης, οι ισχυρισμοί που χρησιμοποιείτε είναι διάτρητοι. Ισχυρίζεστε πως η συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ υπηρετεί την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή μας και στη χώρα μας. Αλλά κάθε φορά τα γεγονότα σας διαψεύδουν και οι κίνδυνοι αυξάνονται. Οι δυνάμεις αυτές, οι δυνάμεις του ευρωατλαντισμού έχουν διαπράξει εκατοντάδες εγκλήματα. Κανείς δεν ξεχνά τις ευθύνες τους για την επιβολή της στρατιωτικής δικτακτορίας στην Ελλάδα, το πραξικόπημα στην Κύπρο, την τουρκική εισβολή και κατοχή, τα διχοτομικά σχέδια στο νησί. Τι προσδοκάτε? Οι Αμερικανοί αξιοποίησαν τη συμμαχία με τους Κούρδους στη Συρία, αλλά στήριξαν την τρίτη τουρκική εισβολή και άδειασαν τους συμμάχους τους. Αυτές τις μέρες υμνείται τη Γαλλία και το Μακρόν, αλλά η Γαλλία παίζει τα δικά της γεωστρατηγικά παιχνίδια και στοχεύει να δυναμώσει το ρόλο της στα επιθετικά σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την αποχώρηση της Βρετανίας. Δημιούργησε στρατιωτική βάση στην Κύπρο το 2007 και την ενίσχυσε το 2017. Πάτησε πόδι στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Η γαλλική Total
μαζί με την αμερικάνικη ExxonMobil και την ιταλική Eni ελέγχουν τα ενεργειακά οικόπεδα του νησιού, αλλά η κατοχή συνεχίζεται. Η Τουρκία καταπατά κυριαρχικά δικαιώματα. Τα γεωτρύπανά τρυπούν την κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη. Καμαρώνεται για τις στρατιωτικές ασκήσεις στην περιοχή και το ρόλο των γαλλικών πλοίων, αλλά το ελικοπτεροφόρο Dixmude πριν λίγες μέρες ήταν σε κοινές ασκήσεις με τις τουρκικές φρεγάτες. Γιατί έτσι παίζονται τα υπεριαλιστικά παιχνίδια. Καλλιεργήσατε συνειδητά εφησυχασμό για την τουρκική επιθετικότητα, ακουμπώντας τις ελπίδες σας στο ΝΑΤΟ, τη ΣΥΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κρύβετε συνειδητά την αλήθεια. Η τουρκική επιθετικότητα εκδηλώνεται μεταξύ δύο νατοϊκών συμμαχικών κρατών μέσα από τον ανταγωνισμό των αστικών τάξεων και η σύμμαχός σας Τουρκία, με την οποία συναποφασίζεται στα τραπέζια του ΝΑΤΟ κατά των λαών, προωθεί το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, παραβιάζει τα ελληνικά σύνορα, υπογράφει την απαράδεκτη συμφωνία με τη Λιβύη, τη συμφωνία Ερντογάν-Σάρατζ. Η προκλητικότητα της Τουρκίας στηρίζεται στις πλάτες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που προσπαθούν να την κρατήσουν πάση θυσία στο νατοϊκό, στο δυτικό στρατόπεδο, να αποσπαστεί από την επιρροή της Ρωσίας. Ο ευρωατλαντικός υπεριαλισμός έχει μεγάλα συμφέροντα στη γειτονική χώρα. Η Γερμανία έχει ισχυρή επενδυτική βάση και έχει βρει καλή αγορά πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού. Η απαράδεκτη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, που εγκλωβίζει χιλιάδες πρόσφυγες στη χώρα μας, εκπληρώνει το δικό της ρόλο στις εξελίξεις και το Υπουργείο Άμυνας ετοιμάζει φράγματα παγίδες στο Αιγαίο κατά των προσφύγων, δυναμώνοντας την καταστολή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προχθές κρατούσε στα τηλεοπτικά κανάλια την ανακοίνωση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Πομπέο ως την πλάκα του Μωυσή. Και ενώ η ανακοίνωση αυτή τι έγραφε, επέμενε στη συναλλαγή με την τουρκική κυβέρνηση για να προχωρήσει η συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, καλλιεργήσατε ψεύτικες προσδοκίες για παρεμβάσεις του Τραμπ και αυτός στην πρόσφατη τηλεφωνική συνομιλία με τον Ερντογάν έθεσε την αμερικάνικη γραμμή της συνδιαχείρισης. Σας κάλεσε να τα βρείτε, να εκχωρήσετε κυριαρχικά δικαιώματα για να μπουν ανεμπόδιστα τα αμερικάνικα και ευρωπαϊκά μονοπόλια στην περιοχή και να αρπάξουν τα κοιτάσματα υδρόγων ανθράκων. Εξυφαίνονται σενάρια συμβιβασμών και σε αυτά εντάσσεται η προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης με συνυποσχετικό και το ΚΚΕ σας ξαναρωτά. Τι θα περιέχει το συνυποσχετικό, το κρύβετε. Και ενώ η τουρκική πλευρά θέτει τις γκρίζες ζώνες, την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και θα αξιοποιήσει τις άθλιες συμφωνίες του κυρίου Σιμίτη στη Μαδρίτη και στο Ελσίνκι το 1997 και 1999 με την ομπρέλα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τότε που ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπέγραψε τα περιζωτικών συμφερόντων της Τουρκίας στο Αιγαίο και περιδημερών διαφορών, νομιμοποιώντας τις τουρκικές διεκδικήσεις που γέννησε η κρίση των ημείων, το ευχαριστώ του κυρίου Σιμίτη στους Αμερικανούς και η μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα εσείς και οι μηχανισμοί σας πλασάρετε το ψεύτικο δίλημα συμβιβασμός, συνεκμετάλλευση ή πόλεμος για να φοβήσετε, να χειραγωγήσετε το λαό. Η πολιτική της εμπλοκής και των ανταλλαγμάτων που ακολουθείτε είναι φαύλος κύκλος και αεροφυλακτή. Η αμερικανική επιδιαιτησία σε περίπτωση θερμού επεισοδίου, και είναι φανερό
πως τα παζάρια και οι μοιρασκές ανοίγουν νέες πληγές. Διευρύνουν. Δώστε μου λίγο χρόνο, σας παρακαλώ, κύριε. Κύριε Μαρίνο μου, όχι. Διευρύνουν, θα κλείστε. Ναι. Διευρύνουν τα πεδία των ανταγωνισμών με τη συμμετοχή περισσότερων παιχτών και σφοδρότερες συγκρούσεις. Και λέμε ότι είστε συνυπεύθυνοι για ό,τι συμβεί. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας και σήμερα ταυτίζεται με την πάλη που αναπτύσσεται στην Αθήνα και σε δεκάδες άλλες πόλεις και θα δώσει τη μάχη για να ακυρωθεί η Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία για τις στρατιωτικές βάσεις, να κλείσει τώρα η βάση της Σούδας και οι άλλες στρατιωτικές βάσεις, να μην είναι ούτε ένας Έλληνας στρατιωτικός έξω από τα ελληνικά σύνορα και ο λαός μας να βγάλει ουσιαστικά συμπεράσματα, να δυναμώσει τον αγώνα του για να ανατρέψει αυτή τη βαρβαρότητα. Ωραία. Σας ευχαριστώ.